Μίμης, άρπαξε κρυολόγημα. Άρπαξε κρυολόγημα. Γεια σου! Ο Μίμης άρπαξε κρυολόγημα και θα του κάνουμε μία επίσκεψη όλοι μαζί για να του φτιάξουμε τη διάθεση. Θέλεις να τον επισκεφτείς κι εσύ. Ο καημένος ο Μίμης δεν ήρθε στο σχολείο σήμερα. Άρπαξε κρυολόγημα. Πάμε λοιπόν σπίτι του για να του φτιάξουμε τη διάθεση. Η Φιφή έχει ένα παιχνίδι με ομοιοκαταληξίες που μπορούμε να παίξουμε. Πάμε να βρούμε τους υπόλοιπους της παρέας. Άψου! Άψου! Γι! Ουάου! Φταρνίστηκες πολύ δυνατά! Πόπο πω, πω, Μίμη. Αυτό το φτάρνισμα ήταν τόσο δυνατό που ακούστηκε ακόμα και στην κουζίνα. Αναρωτιέμαι πόσες φορές φταρνίστηκες σήμερα. Αυτό ήταν το φτάρνισμα, ρυθμός 127. Τα έχω μετρήσει. Μίμη, έχεις πολύ πλάκα. Μετράς τα πάντα. Έκανα πολλά πράγματα σήμερα. Δε φτερνιζόμουν μόνο. Εξερεύνησε την οθόνη και δες τι άλλο συμβαίνει. <Κι> Είμαι καλό στον ντόμινο. Θέλεις να παίξουμε ντόμινο. Αν θέλεις, κάνε κλικ πάνω μου. Αψού! <Κι> Παίζουμε ντόμινο. Ελπίζω να καταφέρω να μην φταρνίζομαι συνέχεια για να προλάβω να τελειώσω το παιχνίδι. Κάνε κλικ πάνω μου για να παίξουμε. Ας παίξουμε, Ντόμινο! Αψού! Αψού! Γεια σου! Είμαι ο Μίμης. Αυτό το κρύωμα με ταλαιπωρεί ακόμα. Πρέπει να μείνω στο κρεβάτι μέχρι να μου περάσει. Αλλά έχω ένα πολύ ωραίο παιχνίδι με Ντόμινο που μπορούμε να παίξουμε. Έχει πολύ πλάκα, γιατί πρέπει να μετράς τις κουκίδες για να συνεχίσεις το παιχνίδι. Αν καταφέρεις να ολοκληρώσεις δύο παρτίδες, θα κερδίσεις ένα κομμάτι του παζλ. Πρώτα, θα ήθελα να μάθω αν νιώθεις ότι είσαι σε καλή φόρμα. Κάνε κλικ στο μπλε κουμπί αν νιώθεις ότι είσαι σε καλή φόρμα. Κάνε κλικ στο πορτοκαλί κουμπί αν νιώθεις ότι είσαι σε φοβερή φόρμα. Εγώ έβαλα το πρώτο κομμάτι ντόμινο. Αυτά είναι τα δικά σου κομμάτια ντόμινο. Πρέπει να επιλέξεις το κομμάτι που έχει τον ίδιο αριθμό κουκίδων με το δικό μου και να το βάλεις στη σωστή θέση. Άσε με να σου δείξω. Τα κομμάτια του ντόμινο έχουν κουκίδες και στις δύο πλευρές τους θέλω να τοποθετήσεις ένα από τα κομμάτια του ντόμινο σε αυτή την πλευρά. Σε αυτή την πλευρά του δικού μου κομματιού υπάρχουν τρεις κουκίδες. Τώρα μέτρησε τις κουκίδες στα δικά σου κομμάτια και προσπάθησε να βρεις τον ίδιο αριθμό. Να ένα με τον ίδιο αριθμό κουκίδων. Έτσι, η σωστή του θέση είναι εδώ. Σε κάθε παρτίδα υπάρχουν πέντε κομμάτια ντόμινο που πρέπει να τοποθετήσει σωστά. Α παίξουμε λοιπόν. Εγώ τοποθέτησα το πρώτο κομμάτι. Η σειρά σου. Έχει δύο κομμάτια ντόμινο για να διαλέξει. Αυτές οι κουκίδες δεν ταιριάζουν. άσε με να σε βοηθήσω. Αυτό το κομμάτι ντόμινο έχει πέντε κουκίδες. Προσπάθησε να βρεις αυτόν τον αριθμό κουκίδων στα δικά σου κομμάτια ντόμινο. Στη συνέχεια, βάλε το κομμάτι στη θέση του. Πολύ σωστά! Τώρα, βάλε ένα ντόμινο εδώ. Σου. Το πέτυχε! Είναι πολύ ευγενικό που παίζεις μαζί μου. Ελπίζω να μην σε κολλήσω. Το πιάσες. Διάλεξε ένα άλλο κομμάτι ντόμινο. Το βρήκες. Τέλεια! Όταν παίζω, ξεχνάω το απέσιο κρύωμα που έχω πρέπει να βρεις άλλο ένα κομμάτι ντόμινο και να το βάλεις στη θέση του. Τέλεια! Τα κατάφερες! Έφτασες στο τέλος του πρώτου παιχνιδιού! Ας παίξουμε ακόμα μια παρτίδα! Μετά από αυτή την παρτίδα θα σου δώσω ένα κομμάτι του παζλ. Ορίστε το κομμάτι μου! Κοίταξε τα δικά σου κομμάτια για να βρεις ένα με τον ίδιο αριθμό κουκίδων έχεις δύο κομμάτια ντόμινο για να διαλέξεις. Μπράβο σου! Το πέτυχες! Τώρα βάλε ένα ντόμινο εδώ. Πολύ σωστά! Προτιμώ πάντως να πηγαίνω σχολείο με τους φίλους μου, παρά να μένω κρυωμένο στο κρεβάτι. Το πιάσες. Διάλεξε ένα άλλο κομμάτι ντόμινο το βρήκε! Τέλεια! Βλέπω πολλές θέσεις. Πρέπει να επιλέξεις ακόμα ένα κομμάτι ντόμινο. Μπράβο σου! Το πέτυχες! Κέρδισες! ήσουν πολύ καλός παίκτη και θα σε βραβεύσω με ένα κομμάτι του παζλ. Κάνε κλικ στο κουτί με τα κομμάτια του ντόμινο αν θέλεις να παίξουμε πάλι ή κάνε κλικ στο κουμπί της αρχής αν θέλεις να παίξεις με τους υπόλοιπους της παρέας. Γεια yes. σου. Πόσο χαίρομαι που σε ξαναβλέπω. Αψού! Ευτυχώ που δεν ήρθε στο σχολείο σήμερα, Μίμη. Θα έριχνε τα βιβλία από τα φρανία με το φτάρνισμά σου. Ελπίζω να μην χαλάσει το τετράδιό μου με το φτάρνισμά σου. Γρήγορα συνέχισε πριν καταστρέψει τα άλλα πράγματα. <ΣΣ2> Μακάρι να μπορούσα να πάρω το καροτσάκι μου στο σχολείο. Θα κουβαλούσα περισσότερα πράγματα από ότι στο σακίδιό μου. φαλουλούδια Μίμη, μοιάζουν με αυτά που είδα όταν πήγα για ψώνια. Ήρθε η ώρα για το απογευματινό μας. Γουργουρίζει η κοιλιά μου. Τέλεια! Λοιπόν, αυτή η ιστορία μιλάει όχι! Μίμη, αυτό το φτάρνισμα ήταν τόσο δυνατό που έφυγαν όλε οι εικόνε από το τετράδιό μου. Τώρα θα πρέπει να τι ξαναβάλουμε στο τετράδιο με τη σωστή σειρά για να μπορέσω να σου διαβάσω τι ιστορίε. Μπορεί να με βοηθήσει. Γεια σου! Έφερα το τετράδιο φυσική ιστορία για να το δείξω στο Μίμη. Μπορώ να το δείξω και σε σένα, αν θέλει. Στο τετράδιό μου έχω τρεις ιστορίες. Αυτή είναι η πρώτη, αλλά ο Μίμης φταρνίστηκε και οι εικόνες μπερδεύτηκαν. Δεν είμαι σίγουρος για τη σειρά των εικόνων. Ίσως εσύ να μπορείς να με βοηθήσεις. Όταν βάλεις τις εικόνες στη σωστή σειρά, θα σου διαβάσω την ιστορία. Αν βάλεις τη σωστή σειρά τις εικόνες και των τριών ιστοριών, θα σου δώσω ένα κομμάτι του παζλ. Αυτές οι εικόνες δείχνουν τη μεταμόρφωση μιας κάμπιας σε μια όμορφη πεταλούδα. Κάνε κλικ σε κάθε εικόνα στο επάνω μέρος της οθόνης και σύρε την στη σωστή θέση στο τετράδιό μου για να φτιάξεις την ιστορία. Σίγουρα! Νομίζω ότι πρέπει να τη βάλει σε άλλη θέση. Αυτή δεν είναι η σωστή θέση. Δοκίμασε μία άλλη. Σωστά! Τώρα βάλε τις άλλες εικόνες στη σωστή σειρά. Πολύ ωραία. Πρέπει να μετακινήσεις άλλη μία εικόνα. Τα κατάφερες. Πολύ σωστά. Τώρα μπορώ να σου διηγηθώ την ιστορία της κάμπιας που μεταμορφώνεται σε πεταλούδα. Αυτή είναι μια κάμπια. Περπατάει πάνω στα φυτά ψάχνοντας για νόστιμα φύλλα να μασουλήσει όταν η κάμπια μεγαλώσει, βρίσκει ένα μέρος για να ξεκουραστεί. Μετά, η κάμπια αποκτά ένα σκληρό κέλυφος. Μέσα στο κέλυφος γίνονται εκπληκτικές αλλαγές. Σε λίγο το κέλυφος αρχίζει να σπάει και εμφανίζεται μια νέα πεταλούδα. Η πεταλούδα στεγνώνει τα φτερά της στον ήλιο. Μετά είναι έτοιμη να πετάξει. Κάνε κλικ στο τετράδιο αν θέλεις να ακούσεις ξανά αυτή την ιστορία. Ή κάνε κλικ πάνω μου για να ακούσεις μια άλλη ιστορία. Σε αυτές τις εικόνες μπορείς να δεις πώς από ένα σπόρο φυτρώνει μια ντοματιά κάνε κλικ σε κάθε εικόνα στο επάνω μέρος της οθόνης και σύρε την στη σωστή θέση στο τετράδιό μου για να φτιάξεις την ιστορία. Έτσι, μπράβο! Τα πας πολύ καλά! μένει μόνο μία εικόνα να μετακινήσεις. Μπράβο! Οι εικόνες είναι στη σωστή του σειρά. Τώρα μπορώ να σου πω την ιστορία για το πώς αναπτύσσονται οι ντομάτες. Ένας μικρούλης σπόρος φυτεύεται στο έδαφος. Τι θα φυτρώσει από αυτόν? Μετά τη βροχή, ένας μικρός πράσινος βλαστός φυτρώνει από το σπόρο και ξεπροβάλλει από το έδαφος. Τώρα το φυτό έχει πια μεγαλώσει. Έχει πολλά φύλλα και όμορφα άσπρα και κίτρινα λουλούδια. Τα λουλούδια μαράθηκαν και στη θέση τους μεγάλωσαν κόκκινες λαχταριστές ντομάτες, έτοιμες για σαλάτα. Κάνε κλικ στο τετράδιο αν θέλεις να ακούσεις ξανά αυτή την ιστορία. Ή κάνε κλικ πάνω μου για να ακούσεις μια άλλη ιστορία. Σε αυτές τις εικόνες μπορείς να δεις πώς το κοτοπουλάκι βγαίνει από το αυγό κάνε κλικ σε κάθε εικόνα στο επάνω μέρος της οθόνης και σύρε την στη σωστή θέση στο τετράδιό μου για να φτιάξεις την ιστορία. Έτσι μπράβο! Σχεδόν τελείωσες. Μετακίνησε ακόμα μία εικόνα. Έβαλες όλες τις εικόνες στη σωστή σειρά. Τώρα μπορώ να σου πω για το αυγό που γίνεται κοτόπουλο. Εδώ έχουμε ένα αυγό σε μία φωλιά. Η κότα διατηρεί το αυγό ζεστό. Μέσα στο αυγό μεγαλώνει ένα κοτοπουλάκι. Μετά από τρεις εβδομάδες το κοτοπουλάκι είναι έτοιμο να βγει από το αυγό χρησιμοποιεί το ράμφος του για να σπάσει το κέλυφος. Σύντομα, το κοτοπουλάκι μπορεί να τρώει και να περπατάει μόνο Το κοτοπουλάκι μεγαλώνει και γίνεται κότα που μια μέρα θα κάνει και εκείνη τα δικά της αυγά. Κάνε κλικ στο τετράδιο αν θέλεις να ακούσεις ξανά αυτή την ιστορία. Ή κάνε κλικ πάνω μου για να προχωρήσεις τρεις στις τρεις. Οι εργασίες μου μπήκαν στη σωστή σειρά. Ευχαριστώ πολύ. Κέρδισες ένα κομμάτι του παζλ. Σίγουρα θα καταφέρεις να το τοποθετήσεις και αυτό στη σωστή θέση. Μια και είσαι πια σε θέματα φυσικής ιστορίας, μπορείς να εκτυπώσεις τις εικόνες μου και να τις βάλεις στο δικό σου τετράδιο. Κάνε κλικ εδώ για να τις εκτυπώσεις. Κάνε κλικ πάνω μου για να προχωρήσεις. Κάνε κλικ επάνω μου αν θέλεις να παίξεις ξανά ή κάνε κλικ στο κουμπί της αρχής για να παίξεις με τους άλλους. Καλώς ήλθες και πάλι! Τέλεια! Θα διασκεδάσουμε πολύ! Αψού! Για όνομα του Θεού Μίμη, παραλίγο να πέσεις κάτω από το φτάρνισμα. Ας διασκεδάσουμε λίγο πριν πέσω από το κρεβάτι από το φτάρνισμα. Τρία, δύο, ένα, εκτόξευση! Ε, hey, Μίμη, έχεις ένα κουρδιστό ποντικάκι. Ε, hey, Μίμη! Έχεις ένα κουρδιστό ποντικάκι! Φανταστικό! Ένα παιχνίδι με λέξεις! Το αγαπημένο μου! Ιούπι! Χαίρομαι που ήρθες! Θέλω να φτιάξω ένα πάπλωμα με μπαλώματα όπως του Μίμη! Αλλά θέλω να χρησιμοποιήσω στο πάπλωμά μου μόνο εικόνες που έχουν ομοιοκαταληξία. Μπορείς να με βοηθήσεις να βρω ποια από τα μπαλώματα κάνουν ομοιοκαταληξία. Όταν τα βρεις, θα τα βάλω στο πάπλωμα. Και αν τελειώσεις δύο παπλώματα, θα κερδίσεις ένα κομμάτι του παζλ. Πρώτα όμως, θέλω να μάθω σε τι φόρμα αισθάνεσαι ότι είσαι σήμερα. Αν νιώθεις ότι θα καταρρύψεις όλα τα ρεκόρ ομοιοκαταληξίας, κάνε κλικ στο μπλε κουμπί. Αν όμως νομίζεις ότι μπορείς να τα καταφέρεις με μερικές πιο δύσκολες ομοιοκαταληξίες, κάνε κλικ στο πορτοκαλί κουμπί και θα φτιάξουμε ένα μεγάλο πάπλωμα. Ωραία! Ας παίξουμε λοιπόν! Αυτό το μπάλωμα δείχνει τη λέξη ρόδι. Έχω άλλα δύο μπαλώματα. Γλάστρα. Πόδι. Ρόδι. Γλάστρα. Πόδι. Κάνε κλικ στην εικόνα που κάνει ομοιοκαταληξία με τη λέξη ρόδι. Μπράβο! Ρόδι. Κάνει ομοιοκαταληξία με τη λέξη πόδι. Είναι τέλειες πάνω στο πάπλωμα. Ας προσπαθήσουμε πάλι. Βρες εικόνες που κάνουν ομοιοκαταληξία. Ροδάκινο. Πατάτα. Ροδάκινο. Ροδάκινο. Μπράβο! Σωστά! Μου αρέσουν πολύ τα σχέδια των μπαλωμάτων. Είναι τρέλα! Πάμε πάλι! Ψάχνεις για εικόνες με ομοιοκαταληξία! Τηλέφωνο! Φορτηγό! Ραδιόφωνο! Τηλέφωνο! Ραδιόφωνο! Τηλέφωνο! Ραδιόφωνο! Τηλέφωνο! Ραδιόφωνο! Κάνουν ομοιοκαταληξία! Τι υπέροχο πάπλωμα! ας παίξουμε ξανά. Βλέπεις κάποιο ζευγάρι εικόνων που να κάνουν ομοιοκαταληξία. <Ρι> Σκύλος. Μήλος. Σκύλος. Μήλος. Τσάντα. Μήλος. Σκύλος. Μήλος. <Ρι> Μπράβο! Μου αρέσει πολύ να φτιάχνω παπλώματα με μπαλώματα. Είναι τόσο χαριτωμένα. Να ένα καινούριο μπάλωμα. Μπορείς να βρεις κάποιο άλλο που να κάνει ομοιοκαταληξία. <Ρι> Ρόδι, ρόδι, τσάντα. Ρόδι, τσάντα. Πόδι, τσάντα. Πόδι, ρόδι, ρόδι, πόδι. Έχεις δίκιο. Κάνουν ομοιοκαταληξία. Σου αξίζει ένα κομμάτι του παζλ. Αν θέλεις να παίξεις ξανά, κάνε κλικ πάνω μου ή αν θέλεις να επιστρέψουμε στο δωμάτιο για να βρούμε τους άλλους, κάνε κλικ στο κουμπί της αρχής. Πρώτα όμως, θέλω να μάθω σε τι φόρμα αισθάνεσαι ότι είσαι σήμερα. Αν νιώθεις ότι θα καταρρύψεις όλα τα ρεκόρ ομοιοκαταληξίας, κάνε κλικ στο μπλε κουμπί. Αν όμως νομίζεις ότι μπορείς να τα καταφέρεις με μερικές πιο δύσκολες ομοιοκαταληξίες, κάνε κλικ στο πορτοκαλί κουμπί και θα φτιάξουμε ένα μεγάλο πάπλωμα. Ωραία, ας παίξουμε λοιπόν Κουτάλα Λεωφορείο Πάλα Σκάλα Τσάντα Σκάλα Κουτάλα Λεωφορείο Πάλα Σκάλα Πάλα Κουτάλα Πάλα Σκάλα μπορείς να βρεις και την άλλη. Σκάλα. Κουτάλα. Σκάλα. Πάλα. Κάνουν ομοιοκαταληξία. Μου αρέσει πολύ να φτιάχνω παπλώματα με μπαλώματα. Είναι τόσο χαριτωμένα. Δοκίμασέ με αυτό το μπάλωμα. Μπορείς να βρεις μία άλλη εικόνα που να κάνει ομοιοκαταληξία με αυτό. Κασέτα, κασέτα, μπασκέτα, μπασκέτα, ρακέτα, τσάντα, γαϊδούρι, τσάντα. Κασέτα, μπασκέτα, ρακέτα, κασέτα, μπασκέτα. Μπορείς να βρεις και την άλλη. Κασέτα, ρακέτα. Έχεις δίκιο. Κάνουν ομοιοκαταληξία. Ωαου! Τέλειο πάπλωμα! Ας προσπαθήσουμε πάλι. Βρες εικόνες που κάνουν ομοιοκαταληξία. Μηχανάκι. Γαϊδούρι. Ραπανάκι. Βελόνα. Μανταλάκι. Μηχανάκι. Ραπανάκι. Μπορείς να βρεις ένα άλλο μπάλωμα που να κάνει ομοιοκαταληξία με τη λέξη Μηχανάκι. Γαϊδούρι. Βελόνα. Μανταλάκι μηχανάκι, μανταλάκι. Μπράβο! Σωστά! Μου αρέσουν πολύ τα σχέδια των μπαλωμάτων. Είναι τρέλα! Τι θα έλεγες για ένα καινούριο μπάλωμα? Μπορείς να βρεις άλλο ένα που να κάνει ομοιοκαταληξία με αυτό. Πιθάρι! Πιθάρι! Βελόνα! Πιθάρι! φορτίγο, Πιθάρι! Φορτηγό! Σκαθάρι! Πιθάρι! Φορτίγο, σκαθάρι, πιθάρι, σκαθάρι. Μπορείς να βρεις ένα άλλο μπάλωμα που να κάνει ομοιοκαταληξία με τη λέξη... Πιθάρι, πιθάρι, βελόνα, πιθάρι, φορτίγο, βελόνα, πιθάρι, κουκουνάρι, πιθάρι, κουκουνάρι. Μπράβο! Τέλεια! Ένα τρελούτσικο πάπλωμα! θέλεις να παίξεις ξανά, κάνε κλικ πάνω μου. Ή, αν θέλεις να επιστρέψουμε στο δωμάτιο για να βρούμε τους άλλους, κάνε κλικ στο κουμπί της αρχής. Πρώτα όμως, θέλω να μάθω σε τι φόρμα αισθάνεσαι ότι είσαι σήμερα. Αν νιώθεις ότι θα καταρρύψεις όλα τα ρεκόρ ομοιοκαταληξίας, κάνε κλικ στο μπλε κουμπί. Αν όμως νομίζεις ότι μπορείς να τα καταφέρεις με μερικές πιο δύσκολες ομοιοκαταληξίες, κάνε κλικ στο πορτοκαλί κουμπί και θα φτιάξουμε ένα μεγάλο πάπλωμα. Ωραία! Ας παίξουμε λοιπόν! λιμάνι, φουστάνι, καζάνι, φουντούκι, γαϊδούρι, λιμάνι, φουντούκι, γαϊδούρι, λιμάνι, φουστάνι. Μπορείς να βρεις και την άλλη. Λιμάνι, καζάνι. Κάνουν ομοιοκαταληξία. Μου αρέσει πολύ να φτιάχνω παπλώματα με μπαλώματα. Είναι τόσο χαριτωμένα. Ας προσπαθήσουμε πάλι. Βρες εικόνες που κάνουν ομοιοκαταληξία. Κουτάλα. Σκάλα. Μπορείς να βρεις και την άλλη. Κουτάλα. Βελόνα. Κουτάλα. Βελόνα. Λεωφορείο. Κουτάλα. Πάλα. Έχεις δίκιο! Κάνουν ομοιοκαταληξία! Ζήτω! Τι όμορφο πάπλωμα! <Κι> Πάμε πάλι! Ψάχνεις για εικόνες με ομοιοκαταληξία! <Κι> Κασέτα! Κασέτα! Ρακέτα! Μπορείς να βρεις και την άλλη! Κασέτα! Ροδάκινο! κασέτα, φουντούκι, κασέτα, φουντούκι, μπασκέτα, κασέτα, μπασκέτα. Κάνουν ομοιοκαταληξία. Μου αρέσουν πολύ τα σχέδια των μπαλωμάτων. Είναι τρέλα. Δοκίμασέ με αυτό το μπάλωμα. Μπορείς να βρεις μία άλλη εικόνα που να κάνει ομοιοκαταληξία με αυτό. Μηχανάκι. Ραπανάκι. Μηχανάκι. Μπορείς να βρεις ένα άλλο μπάλωμα που να κάνει ομοιοκαταληξία με τη λέξη μηχανάκι, μηχανάκι, ραπανάκι, μηχανάκι. Αλεπού, ραπανάκι, μηχανάκι, αλεπού, μηχανάκι, λεωφορείο, μηχανάκι, μανταλάκι. Μπράβο, σωστά. Τέλεια, ένα τρελούτσικο πάπλωμα. να παίξεις ξανά κάνε κλικ πάνω μου ή αν θέλεις να επιστρέψουμε στο δωμάτιο για να βρούμε τους άλλους κάνε κλικ στο κουμπί της αρχής Γεια σου! Πόσο χαίρομαι που σε ξαναβλέπω! Αψού! Γίτσες! Ευτυχώς που δεν ήρθες στο σχολείο σήμερα Μίμη! Θα έριχνες τα βιβλία από τα θρανία με το φταρνισμά σου Ελπίζω να μην χαλάσεις το τετράδιό μου με το φταρνισμά σου γρήγορα συνέχισε πριν καταστρέψει τα άλλα πράγματα. Το είδατε αυτό! Μετακινήθηκαν τα βιβλία! Έχεις παρεστήσεις, Μίμη. Πρέπει να φταίει το κρυολόγημά σου. Hey, Μίμη. Έχει ένα κουρδιστό ποντικάκι. Έλα, ακολούθησέ με. Καλώ ήλθε στην κουζίνα του Μίμη. Ήρθα στην κουζίνα για να φτιάξω λεμονάδα για όλους. Ξέρεις, πρέπει να προσέχεις πολύ όταν είσαι στην κουζίνα. Η κουζίνα δεν είναι απλά το δωμάτιο όπου φυλάμε τα τρόφιμα. Κρύβει επίσης και πολλούς κινδύνους. Γνωρίζεις τι επιτρέπεται να αγγίζεις εσύ και τι επιτρέπεται να αγγίζουν μόνο οι μεγάλοι. Μπορείς να παίξεις το παιχνίδι της ασφάλειας στην κουζίνα όπου μπορείς να καθαρίσεις, να συγυρίσεις ή να ζητήσεις από κάποιο μεγάλο να σε βοηθήσει ώστε να είσαι ασφαλής. Αν βρεις 10 αντικείμενα στην κουζίνα του Μίμη που μπορεί να προκαλέσουν ατύχημα, θα σου δώσω ένα κομμάτι του πάζλ. Ρίξε μια ματιά στην κουζίνα του Μίμη. Βλέπεις κάτι που μπορεί να είναι επικίνδυνο? Το βρήκα! Ο φούρνος! Όταν κάνεις κλικ πάνω σε ένα αντικείμενο, ο δρομέας αλλάζει. Κάνοντας κλικ πάνω στο φούρνο, ο δρομέας άλλαξε σε σήμα κινδύνου. Ο φούρνος είναι επικίνδυνος. Συχνά καίει και μπορεί να πάθει έγκαυμα. Μόνο οι μεγάλοι πρέπει να αγγίζουν το φούρνο. Τώρα μπορείς να χρησιμοποιήσεις το σήμα κινδύνου για να κάνεις κλικ πάνω στο φούρνο, ώστε να γνωρίζουν όλοι ότι μόνο οι μεγάλοι μπορούν να τον αγγίζουν. Τώρα ψάξε να βρεις άλλους κινδύνους που κρύβονται στην κουζίνα. Η Φιφή είναι απρόσεκτη που άφησε το skateboard της εκεί. Πρέπει να τη θυμίσω να είναι πιο τακτική. Μπορεί κάποιος να το πατήσει και να πέσει. Μπορείς να χρησιμοποιήσεις το χέρι για να κάνεις κλικ στο skateboard. Είσαι πραγματικά πολύ έξυπνο, παιδί. Εδώ έχει χυθεί γάλα. Πρόσεχε να μην γλιστρήσεις και χτυπήσεις. Τώρα που εμφανίστηκε το σφουγγάρι, μπορείς να κάνεις κλικ στο γάλα που έχει χυθεί στο πάτωμα. Πολύ καλά. Το σίδερο είναι συνήθως πολύ καυτό και μπορεί να προκαλέσει πολύ σοβαρό έγκαυμα. Είναι επίσης αρκετά βαρύ και μπορεί να σε χτυπήσει αν πέσει πάνω σου. Κάνε κλικ με το σήμα κινδύνου. Στη σιδερόστρα. Τα πας πολύ καλά. Μπορείς να βρεις ακόμα κάτι επικίνδυνο στην κουζίνα. Σωστά! Άουτς! Αυτό το ανοιχτό σιρτάρι μπορεί να είναι επικίνδυνο αν πέσεις πάνω του κατά λάθο. Καλύτερα να το κλείσεις. Τώρα κάνε κλικ στο ανοιχτό σιρτάρι. Ουάου! Έχει ήδη βρει πέντε. Σωστά! Τα μάτια της ηλεκτρικής κουζίνας και είναι πάρα πολύ. Αν τα ακουμπήσεις μπορεί να πάθεις σοβαρό έγκαυμα. Χρησιμοποίησε το σήμα κινδύνου για να κάνεις κλικ στην ηλεκτρική κουζίνα. Κάνε κλικ με το σήμα κινδύνου στην ηλεκτρική Υπέροχα! Όλοι χρησιμοποιούμε μαχαίρι και πιρούνι όταν τρώμε. Αν τα χρησιμοποιούμε σωστά, δεν είναι επικίνδυνα. Στην κουζίνα του Μίμη ψάχνεις για αντικείμενα που είναι επικίνδυνα. Ρίξε μια ματιά ακόμα. Κοίταξε γύρω-γύρω στην κουζίνα και κάνε κλικ σε ένα αντικείμενο που νομίζεις ότι είναι επικίνδυνο. Ο σκουπιδοτενεκές δεν είναι επικίνδυνος, αλλά είναι βρώμικος. Αν τον ακουμπήσεις, να πλύνεις οπωσδήποτε τα χέρια σου. Στην κουζίνα του Μίμη ψάχνεις για αντικείμενα που είναι επικίνδυνα. Ρίξε μια ματιά ακόμα. Κοίταξε γύρω γύρω στην κουζίνα και κάνε κλικ σε ένα αντικείμενο που νομίζεις ότι είναι επικίνδυνο. Σωστά! Μόνο οι μεγάλοι πρέπει να αγγίζουν το βραστήρα. Μπορεί να είναι γεμάτος με καυτό νερό. Εμφανίστηκε το σήμα κινδύνου. Κάνε κλικ με αυτό στο βραστήρα. Τώρα κάνε κλικ σε κάτι άλλο. Τα ζεστά ροφήματα παραμένουν καυτά για αρκετή ώρα. Σε πολλούς ανθρώπους συμβαίνουν ατυχήματα όταν χύνουν κατά λάθο καυτά ροφήματα και παθαίνουν εγκάβματα. Κάνε κλικ με το σήμα κινδύνου. Στη ζεστή κούπα με τσάι. Μπράβο! Μπράβο! Τα μαχαίρια είναι πολύ κοφτερά και μπορεί να κοπείς. Μόνο οι μεγάλοι πρέπει να πιάνουν τα κοφτερά μαχαίρια. Εμφανίστηκε το σήμα κινδύνου. Κάνε κλικ με αυτό. Στο μαχαίρι κουζίνας. Αυτό δεν είναι σωστό. Στο μαχαίρι κουζίνας. Τέλεια! Έχεις βρει εννέα πράγματα. Αν βρεις ένα ακόμα, θα σου δώσω ένα κομμάτι του παζλ. Πρέπει πάντα να προσέχεις τα πράγματα που βρίσκονται σε ψηλά ράφια. Ίσως να είναι βαριά και να πέσουν. Στην κουζίνα του Μίμη ψάχνεις για αντικείμενα που είναι επικίνδυνα. Ρίξε μια ματιά ακόμα. Κάνε κλικ σε κάποιο αντικείμενο στην κουζίνα που νομίζεις ότι είναι επικίνδυνο. Πρέπει πάντα να προσέχεις τα... Στην κουζίνα του Μίμη ψάχνεις για αντικείμενα που είναι επικίνδυνα. Ρίξε μια ματιά ακόμα. Κοίταξε γύρω γύρω στην κουζίνα και κάνε κλικ σε ένα αντικείμενο που νομίζεις ότι είναι επικίνδυνο. Οι καρέκλε είναι για να καθόμαστε. Αν σκαρφαλώνει πάνω τους, γίνονται επικίνδυνες. Στην κουζίνα του Μίμη ψάχνει για αντικείμενα που είναι επικίνδυνα. Ρίξε μια ματιά ακόμα. Κοίταξε γύρω-γύρω στην κουζίνα και κάνε κλικ σε ένα αντικείμενο που νομίζει ότι είναι επικίνδυνο. Το χερούλι αυτή της καυτή κατσαρόλα προεξέχει. Αν το σκουντίξει και πέσει από το μάτι τη κουζίνα, μπορεί να πάθει σοβαρό έγκαυμα. Τώρα που εμφανίστηκε το σήμα κινδύνου, κάνε κλικ στην καυτή κατσαρόλα. Μπράβο, αυτό ήταν το τελευταίο. Συγχαρητήρια, είσαι ένα πραγματικό αστέρι στην ασφάλεια. Είσαι αστέρι στην ασφάλεια. Ορίστε ένα κομμάτι του παζλ. Κάνε κλικ πάνω μου αν θέλεις να παίξουμε ξανά ή κάνε κλικ στο κουμπί της αρχής για να επιστρέψεις στο δωμάτιο του Μίμη. Καλώς ήλθες και πάλι! Τέλεια! Θα διασκεδάσουμε πολύ! Αψού! Για όνομα του Θεού Μίμη, παρά λίγο να πέσεις κάτω από το φτάρνισμα. Ας διασκεδάσουμε λίγο πριν πέσω από το κρεβάτι από το φτάρνισμα. Είμαι ρομπότ. Είμαι ρομπότ, είμαι ρομπότ, είμαι ρομπότ, είμαι ρομπότ, είμαι ρομπότ, είμαι ρομπότ, είμαι. Έλα, η κουζίνα είναι από εδώ. Καλώς ήλθες και πάλι. Εδώ μπορείς να παίξεις το παιχνίδι της ασφάλειας στην κουζίνα. Μην ξεχνάς όμως ότι είναι μόνο ένα παιχνίδι. Όταν βρίσκεσαι στην κουζίνα στο σπίτι, να μην αγγίζεις τίποτα επικίνδυνο, να ζητάς τη βοήθεια κάποιου μεγάλου. Κάνε κλικ πάνω μου αν θέλεις να ξεκινήσεις το παιχνίδι ή κάνε κλικ στο κουμπί της βοήθειας αν θέλεις να μάθεις πώς παίζεται το παιχνίδι. Ωραία! Είναι ώρα για παιχνίδι! Κάνε κλικ πάνω σε κάποιο αντικείμενο που νομίζεις ότι μπορεί να είναι επικίνδυνο ή που μπορεί να προκαλέσει ατύχημα. Μπράβο! Ούψ, άφησα τα πατίνια μου στη μέση και κάποιος μπορεί να σκοντάψει πάνω τους. Τι απρόσεκτη που είμαι! Τώρα κάνε κλικ στο πατίνι. Είσαι πραγματικά πολύ έξυπνο παιδί! Μπράβο! Μπιλάξ, φαγητό στο πάτωμα. Είναι βρώμικο και μπορεί να προκαλέσει ατύχημα. Κάνε κλικ με το σφουγγάρι στο φαγητό που έχει πέσει στο πάτωμα. <λίξ> Μπράβο! <λίξ> Σωστά! <λίξ> μπορεί κάποιος να γλιστρήσει αν πατήσει το αναψυκτικό που έχει χυθεί στο πάτωμα. Εμφανίστηκε ένα σφουγγάρι. Κάνε κλικ με αυτό. Στο αναψυκτικό που έχει χυθεί στο πάτωμα. Προσπάθησε άλλη μια φορά. Στο αναψυκτικό που έχει χυθεί στο πάτωμα. Πολύ καλά! Μπορεί να πέσεις και να χτυπήσεις πολύ αν σκοντάψεις πάνω στην μπάλα του ζύση. Μπορείς να χρησιμοποιήσεις το χέρι για να κάνεις κλικ στην μπάλα. Τώρα κάνε κλικ σε κάτι άλλο. Τα μάτια της ηλεκτρικής κουζίνας καίνε πάρα πολύ. Αν τα ακουμπήσεις μπορεί να πάθει σοβαρό έγκαυμα. Χρησιμοποίησε το σήμα κινδύνου για να κάνεις κλικ στην ηλεκτρική κουζίνα. Ουάου! έχει ήδη βρει πέντε. Σωστά! Πρέπει να προσέχεις να μην καεί στην καυτή πόρτα του φούρνου. Τώρα που εμφανίστηκε το σήμα κινδύνου, κάνε κλικ στο ζεστό φούρνο. Τα πας πολύ καλά. Μπορείς να βρεις ακόμα κάτι επικίνδυνο στην κουζίνα. Όταν ένα φαγητό έχει μαγειρευτεί σε φούρνο μικροκυμάτων είναι πάρα πολύ ζεστό. Αν ανοίξει την πόρτα ενό φούρνου μικροκυμάτων, μπορεί να καεί από τον ατμό. Τώρα που εμφανίστηκε το σήμα κινδύνου, κάνε κλικ στο φούρνο μικροκυμάτων. Υπέροχα! Μπράβο! Πουφ! μυρίζουν άσχημα. Πάρε τα αθλητικά παπούτσια του Μίμη πριν σκοντάψει κανείς πάνω τους. Τώρα κάνε κλικ στα αθλητικά παπούτσια. Τώρα κάνε κλικ σε κάτι άλλο. Σωστά! Ποτέ δεν μπορείς να ξέρεις πόσο ζεστό θα είναι το νερό από τη βρύση με το ζεστό νερό. Να ζητάς πάντα από έναν μεγάλο να την ανοίξει, ώστε να μην καείς. Εμφανίστηκε το σήμα κινδύνου. Κάνε κλικ με αυτό. Στη βρύση με το ζεστό νερό. Τέλεια! Έχεις βρει εννέα πράγματα. Σωστά! Το blender έχει πολύ κοφτερές λεπίδες, όπως και το μαχαίρι. Να μην το αγγίζεις ποτέ. Χρησιμοποίησε το σήμα κινδύνου για να κάνεις κλικ στο blender. Μπράβο! Αυτό ήταν το τελευταίο! Ζήτω! Είσαι αστέρι στην ασφάλεια! Ξέρεις να αναγνωρίζεις τους κινδύνους! Γνωρίζεις τόσα πολλά για την ασφάλεια στην κουζίνα, νομίζω ότι σου αξίζει το ειδικό δίπλωμα του σερίφη της ασφάλειας. Για να το εκτυπώσεις, κάνε κλικ τώρα στο κουμπί της εκτύπωσης. Αν δεν θέλεις να το εκτυπώσεις τώρα, κάνε κλικ σε οποιοδήποτε άλλο σημείο. Γεια σου. Πόσο χαίρομαι που σε ξαναβλέπω. Αψού! Γίτσες! <laughs> Ευτυχώς που δεν ήρθες στο σχολείο σήμερα, Μίμη. Θα έριχνες τα βιβλία από τα θρανία με το φταρνισμά σου. Ελπίζω να μην χαλάσεις το τετράδιό μου με το φταρνισμά σου. Γρήγορα, συνέχισε πριν καταστρέψει τα άλλα πράγματα. Αψού! Για όνομα του Θεού μίμη, παραλίγο να πέσεις κάτω από το φτάρνισμα. Ας διασκεδάσουμε λίγο πριν πέσω από το κρεβάτι από το φτάρνισμα.